Κύριε, μαζί μας ο Μιχάλης Θεσσάρης, για να δούμε κυρίες και κύριοι βίντεο ντοκουμέντο από την Μιχάλη καλησπέρα, από την σύλληψη επαυτοφόρο μελών κυκλωμάτων που διακινούσαν παράνομα αλλοδαπού στο Ελευθέριο Βενιζέλος. Έτσι ακριβώς, δικά, αποκλειστικά πλάνα λοιπόν από τη σύλληψη τριών ατόμων που εμπλέκονται σε κύκλωμα το οποίο προμήθευε παράτυπους μετανάστες με διαβατήρια προκειμένου να φύγουν από τη χώρα. Βλέπετε εδώ λοιπόν, είναι οι αστυνομικοί της ασφάλειας, οι οποίοι με πάρα πολύ διακριτικό τρόπο, ενώ τα άτομα που εμπλέκονται στο κύκλωμα είναι στο χώρο του αεροδρομίου και μάλιστα στην πύλη εξόδου, τους προσεγγίζουν και τους ζητούν ευγενικά να τους ακολουθήσουν. Βλέπετε ότι όλοι οι υπόλοιποι δεν αντιλαμβάνονται το παραμικρό, καθώς είναι πολύ διακριτική η επιχείρηση, η οποία έγινε την 1η του μήνα. Τα άτομα αυτά είχε διαπιστωθεί η δράση τους και απλά ανέμεναν να επανέλθουν στο αεροδρόμιο προκειμένου να τους συλλάβουν. Αυτό λοιπόν έγινε. Είχαν πάει δύο μέλη του κυκλώματος. Έδωσαν πλαστά διαβατήρια σε δύο άτομα, μία γυναίκα και έναν άνδρα, οι οποίοι ήθελαν να ταξιδέψουν και να φύγουν από τη χώρα για χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τους συνέλαβαν και όπως προέκυψε, Νίκο, στην κατοχή του ενός εντοπίστηκαν 234 διαβατήρια διαφόρων χωρών, 150 ταυτότητες, 3 άδειες οδήγησης, ενδεικτικά αναφέρω, 6.200 ευρώ και 85 λίρες Τουρκίας. Θα ξαναπούμε για στη συνέχεια, Μιχάλη Τεζάρη, σε ευχαριστούμε.